βάφεται. Και η Μέρη βάφεται. Και ο Χάρης. Λοιπόν, είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας, ο αδερφός τους. Εγώ είμαι ακτιβίστρια, θέλω να σκοτώσω τον Τζίπρα, να τον κόψω κομματάκια. Διότι εκεί που ζούσε αξιοπρεπώς η γυναίκα, αυτό δεν και συνέβη. Το όντι στην κυρία Τριφύλη. Από 2.500 που έπαιρνα σύνταξη, παίρνω 1.100 και αν με ακούσει κάποιος άλλος θα πει «Δεν τρέπεσαι, τόσα πολλά παίρνεις» και θα έχει και δίκιο. Αλλά δημιουργείς, τώρα. Ναι, δημιουργείς έναν τρόπο ζωής και τον περιβάλλοντα χώρο σου ανάλογα με αυτά που εισπράττεις. Αλήθεια τώρα, κόπηκε τόσο η σύνταξή σας. Ναι, ναι. Δηλαδή βρέθηκα να με μία πλουσία με πολλά σπίτια που δεν έχω τρόπο να πληρώσω τον έμφυα. Ήσασταν καλή όμως με τη διαχείριση των χρημάτων. Τις καλές. Ναι, όχι. Εντάξει, εντάξει. Με έμαθα ο Κατσουρίδης, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι ο μπαμπάς δεν ήθελε να παντρευτείτε. Όχι τον Κατσουρίδη ειδικά. Δεν ήθελε να πάρω μεγαλύτερο άντρα από μένα. Ο μπαμπάς μου ονειρευόταν να παντρευτώ ένα γκέι άνθρωπο. Έπρεπε οπωσδήποτε να μην έχει εικόνα στο μυαλό του, του παιδιού του, σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένο με έναν άντρα, ο οποίος τι κάνει εκεί τώρα, δεν κατάλαβες. Ήμουνα μοναχοκόρη, μωρέ. Έκανε 4 γιους, ήμουν ένας πίνος πόσου, λέω, η τελευταία του σεξουαλική προσπάθεια. Έχει ζήσει πολύ μεγάλες επιτυχίες, τόσο τηλεοπτικά όσο και στο θέατρο. Ναι, έχω ζήσει και μεγάλους έρωτες. Πόσες φορές ερωτεύτηκες? Εγώ τουλάχιστον 3. Αυτό που λένε ότι ερωτεύεσαι μόνο μία φορά είναι ψέμα. Αλλιώς ερωτεύεσαι στα 17, μετά ανεβαίνεις στα 24-25, μετά πιάνεις στα 30 που είναι όλο το ζουμί και η χαρά της ζωής. Τώρα μετά τα 40 δεν θα σου πω τι σκέφτομαι γιατί θα την κόψουν την εκπομπή. Μετά στα 40 δεν μπορείς να ερωτεύεσαι. Ναι, ερωτεύεσαι, αλλά εκεί... Εκεί κάπου είναι που κάνεις και τη βλακεία για να μην πω... Καταλάβατε. Τι λέω την ηλικία σας. Τι λέω την ηλικία μου, 70 χρονών. Το αν πεις ότι κάτι έχει κάνει λάθος η Βάσια Τριφύλη είναι ότι στη ζωή της πορεύτηκε με την καρδιά της και όχι με το μυαλό της. Επαγγελματικά, προσωπικά, έκανε... Να, όπως αυτό το τσαγανό που βλέπετε, σου λέει αυτό θέλω, αυτό θα κάνω. Είναι ότι δεν προσποιήθηκε νομίζω. Ακριβώς. Και τώρα όλα αυτά που λέει είναι μέσα από την καρδιά της. Μπροστά, δεν προσποιείται. Δεν θυμάστε το σκηνικό με τον Απόστολο Γκλέτσο στην κοινωνία Ωραμέκα. Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε. Που έβαλε τη φιλία πάνω από την πολιτική. Τότε ήταν και οι δύο υποψήφοι. Ήταν σε ένα πάνελ πολιτικό. Και κάποια στιγμή, επειδή θίχθηκαν θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, πέταξε τα μικρόφωνα, τα πέταξε όλα. Έβρισε τον κύριο Γκλέτσο στον αέρα. Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε. Φιλαράκου. Ναι, είπε τη λέξη από μία, ε. Ναι, ναι. Ήτανε φίλοι όμως. Ναι, βεβαίως. Φίλοι.